φέτος είχα ένα meeting. Ναι, ξέρω. Συναντηθήκαμε έξω και ανταλλάξαμε μια καλησπέρα. Δικηγόρε, δεν μ' αρέσει καθόλου το χιούμορ όταν έχει στόχο εμένα. Είμαστε στο ίδιο καράβι. Έχουμε τον ίδιο προορισμό. Θέλουμε τα χρήματα και το όνομα της οικογένειας Έκερη. Πολύ μου το κοπανάς τώρα τελευταία, Δήμο. Και συμφέρεται ότι ξεχνάς πως ό,τι έχεις βρει από τον πατέρα σου ήταν δικά μου λεφτά. Από τα δικά μου τα μαγόρια. Ξέρω πως έβγαζες τα λεφτά, Αντώνη. Έπνιξες τόσο κόσμο για να σταθείς στα πόδια σου. Ο πατέρας μου πήρε το μερίδιο από τη δουλειά. Αυτό σε κάλυψε στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, αυτό έκανε την αυτοψία. Ήσασταν συνέτεροι. Όσες ικανότητες και να έχει ο λαγωμάτης, δεν μπορεί ταυτόχρονα να βρίσκεται σε δύο σπίτια. Και στο δικό του. Και στις ερωμένες. Να τους. Έτσι τρομοκρατήθηκε. Ναι. Τι θα κάνουμε τώρα, θα συνεχίσουμε. Εντάξει. Ναι, ναι, εντάξει. Για χαρά. Έλα, ηρέμησε. Εδώ δεν πρόκειται να έρθει κανείς. Τι θα πεις? Ένα χυμό. Πιες ένα ποτό καλύτερα να χαλαρώσεις. Όχι, όχι, Μάκη, δεν κάνει. Έλα, μωρέ, ένα ποτό δεν πειράζει. Θα σε ηρεμήσει. Δεν χάλασε ο κόσμος, Σάκ. Όχι, όχι, Μάκη, δεν θα πιω. Νομίζω ότι πρέπει να τηλεφωνήσουμε στον πατέρα σου. Όχι. Γιατί? Φοβάμαι ότι αυτό θέλω. Να το μάθει ο πατέρας μου. Αν ήθελα να με πυροβολήσουν, θα το είχαν κάνει. Θαυμάζω την ψυχραιμία σου. Εγώ στη θέση σου θα είχα φωνάξει ολόκληρη την αστυνομική δύναμη. Μα δεν έχω κάνει κακό σε άνθρωπο. Με καταλαβαίνεις. Ο πατέρας μου είναι ο στόχος. Αυτόν θέλουν να τρομοκρατήσουν. Ναι, αλλά μπορεί να ξαναγυρίσουν. Και μπορεί την επόμενη φορά να μην σταματήσουν στην απειλή. Το ξέρω. Πώς σκέφτεσαι να το αντιμετωπίσεις? Λέω να φύγω για μερικές μέρες. Μέχρι να ισχάσουν τα πράγματα. Μετά θα δούμε. Θα ήθελες να σε φιλοξενήσεις στο πατρικό μου? Ναι. Αν δεν σου δημιουργώ πρόβλημα. Πρόβλημα. Να βολευτείς μια χαρά. Μπορεί να πάρω κι εγώ κάνα δύο μέρες άδεια και... να έρθω να σου κρατήσω παρέα. Σε ευχαριστώ.
είσαι φίλος. Και να γίνει το δείπνο. Η Δώρα δέχτηκε να με δεχτεί σαν ήθετες. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Μου φαίνεται ότι ζω σε ένα όνειρο. Και θα ξυπνήσω και θα βρεθώ στην πραγματικότητα. Στον εφιάλτη της Εμιλίας και του κύκλου της. Μην ανησυχείς. Τώρα πια δεν μπορεί να σε αγγίξει κανείς. Θέλω να σου πω για κάτι άλλο. Τι? Μην γελάσεις όμως. Όχι, δεν πρόκειται να γελάσω. Είμαι δική σου. Απόλυτα δική σου. Όχι επειδή μου παντρεύτηκες. Αυτό που νιώθω δεν έχει καμία σχέση με το γάμο. Αισθάνομαι ότι σου ανήκω χρόνια. Μπορώ να κάνω ό,τι μου επιτρέπει. Σκέφτομαι ότι θα ήταν καλύτερο να μην σε είχα γνωρίσει. Γιατί? Για να αποφύγω τη σύγκριση. Όποια κοπέλα και αν γνωρίζω, χωρίς να το θέλω, τη συγκρίνω μαζί σου. Και το αποτέλεσμα, βέβαια, είναι αρνητικό. Για εκείνη. Τώρα προσπαθείς να μου φτιάξεις το κέφι, ε? Λένε πως το φλερτ ανασωγονεί τις γυναίκες. Εμείς όμως είμαστε φίλοι, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Όμως θέλω να χαμογελάς. Αντί να με φλερτάρεις, θα μπορούσες να μου πεις κάτι άλλο. Ό,τι θέλεις. Πες μου ότι μπορώ να στηρίζομαι σε σένα. Ότι είσαι φίλος μου. Λισέ, αυτό δεν είναι καινούριο. Είμαι δίπλα σου. Και το ξέρεις. Αυτό μου φτάνει για να μου φτιάξει το κέφι. Τώρα θα σου έλεγα κάτι, αλλά έχει χάρη που κάποιος με θυμήθηκε. Ναι. Καλά είμαι, πώς θες να είμαι. Ποιος το είπε? Ναι, ναι, εντάξει, έρχομαι. Έρχομαι! Τι έπαθες? Τίποτα. Ξαφνιάστηκα. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα. Τι έγινε? Αύριο αποφυλακίζω τον Τζόνι. Με εγγύηση. Θα μαζέψω τα πράγματά μου. Αν θες μπορείς να μείνεις και έρχεσαι άλλο το πρωί με το λεωφορείο στην Αθήνα. Όχι, αποκλείεται. Θα γυρίσω μαζί σου. Εντάξει. Θα μου υποσχεθείς όμως κάτι. Τι θέλεις? Απόψε θα μείνεις στο δικό μου το σπίτι. Φοβάμαι να σε αφήσω μόνη. Αν θελήσουν να σε βρουν, το πρώτο μέρος που θα ψάξουν είναι το σπίτι σου. Εντάξει. Thank you.
μένει όλα ακόμα της. Πώς ήξερες ότι θα βγω σήμερα? Πειράζει που ήρθα. Όχι βέβαια. Το παιδί μας τι κάνει? Σε περιμένει κι αυτό. Λίζα, έχω μια δουλειά. Πήγαινε σπίτι και περίμενε. Μόλις τελειώσω θα έρθω, έτσι. Είσαι έξυπνος άνθρωπος, Τζόνι. Πιάνεις αμέσως ποιο είναι το συμφέρον σου, ε. Ένα πράγμα που δεν μ' αρέσει καθόλου είναι να υποφέρουν οι φίλοι μου. Ελπίζω αυτό τον καιρό να το κατάλαβες. Ναι, η αλήθεια είναι ότι φέρθηκες πολύ εντάξει. Κατά βάση, είμαι συναισθηματικός άνθρωπος, Τζόνι. Λίγοι το ξέρουν αυτό. Όποιος μου φερθεί καλά, υπογράφει μαζί μου συμβόλαιο φιλίας. Δεν πρέπει να έχεις παράπονο από μένα. Όχι, δεν έχω. Υπάρχει όμως ένα αγκάθι και θέλω να το βγάλουμε. Σ' ακούω. Θέλω να μάθω κάτι, Τζόνι. Θέλω να μου πεις τι δουλειά είχες στο διάδρομο του ξενοδοχείου την ώρα που έγινε το κακό. Είχα ραντεβού με τον Λεωνάρδο. Ήταν αναστατωμένος και ήθελα να μιλήσουμε. Κανονίσαμε να βρεθούμε στο ξενοδοχείο. Στις 2 είχε ραντεβού με τη Μάριελ. Εμείς θα βρισκόμασταν στις 4. Εγώ πήγα λίγο νωρίτερα. Ήπια ένα καφέ και κάθισα να σκεφτώ λίγο την κατάσταση. Κάποια στιγμή το μάτι μου πήρε 2 ανθρώπους να πηγαίνουν προς τα σανσέρ. 2 ανθρώπους δικούς σου. Ξέρεις ποιοι ήταν? Ας πούμε ότι ξέρω. Μου φάνηκε λίγο περίεργο και σηκώθηκα να δω που πάνε. Όταν έφτασα είδα πως ο θάλαμος είχε σταματήσει στον 8ο. Στον 8ο ήταν ο Λεωνάρδος. Το ήξερα γιατί είχα χρησιμοποιήσει και εγώ το ίδιο δωμάτιο. Κατάλαβα πως κάτι δεν πάει καλά και ανέβηκα να δω τι γίνεται. Λες την αλήθεια. Όμως κάνεις ένα λάθος. Οι άνθρωποι που είδες στο ξενοδοχείο δεν είναι δικοί μου. Αν τους δω, ούτε που θα τους γνωρίσω. Κατάλαβες? Εδώ που τα λέμε, έχει περάσει τόσος πολύς καιρός που είναι δύσκολο να θυμηθώ.
Από το φόβο μου μπορεί να τις μπέρδεψε με κάποιους άλλους, ε. Μπράβο. Ήσουν αφοβισμένος, ταραγμένος και τους μπέρδεψες, ε. Έτσι διορθώνεται το λάθος σου. Γιατί η περιέργεια, Τζόνι, είναι μεγάλο ελάττωμα. Τέλος πάντων, τον τελευταίο καιρό φέρθηκες έξυπνα. Έδειξες χαρακτήρα. Και θα σε βοηθήσω να πας μπροστά. Τώρα θα μιλήσουμε για το μέλλον σου. Ξέρω ότι έχεις πρόβλημα με τη δουλειά. Τι σκέφτεσαι να κάνεις? Έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, το γραφείο πάει κάτι αδιαόρου. Θα το κλείσω. Είμαι αποφασισμένος να δουλέψω όμως. Θα ξεκινήσω από την αρχή που λέμε. Μην ανησυχείς. Θα σε στηρίξω. Εγώ όμως δεν είμαι σαν το Σέκερι που σου δίνει ψηλοδουλειές. Θα σε πάρω κοντά μου, δεξί μου χέρι. Ό,τι κάνουμε μαζί θα παίρνεις ποσοστό. Πώς σου φαίνεται? Καλά ρωτάς. Μια τέτοια ευκαιρία περίμενα, ξελασπώσω. Δεν ξέρω τι σκέφτεσαι, αλλά όταν με γνωρίσεις καλύτερα θα δεις πως κι εγώ είμαι εντάξει άνθρωπος. Δεν θα μετανιώσεις ποτέ για αυτό που κάνεις. Εκτίμησα τις τάσεις σου τώρα τελευταία και θέλω να σε βοηθήσω. Να ανέβεις ψηλά. Εγώ δεν έχω ανάγκη, έχω φτάσει κάπου. Ό,τι κάνεις για μένα θα είναι και για το δικό σου καλό. Υπάρχει όμως μια λεπτομέρεια που πρέπει να την τακτοποιήσουμε προτού ξεκινήσει η συνεργασία μας. Τι θέλεις? Με τη Λίζα. Θα διακόψεις αμέσως. Γιατί? Θα σου μιλήσω ανοιχτά. Ο Σέκερς και εγώ είμαστε σε πόλεμο. Ένας από τους δυο μας θα επιβιώσει και αυτός θα είμαι εγώ. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Αν συνεχίσει με τη Λίζα, θα σε αντιμετωπίσει σαν εχθρό. Λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Σκέψου το. Το συμφέρον σου είναι με μένα. Και πρόσεξε και κάτι άλλο, Τζόνι. Ο έρωτας είναι μια επικίνδυνη αρρώστια που σε παρασύρει μερικά πράγματα που το πληρώνεις μετά σε όλη σου τη ζωή. Πόσο θα είσαι ακόμα ερωτευμένος με τη Λίζα? Ένα χρόνο. Δύο χρόνια. Μετά. Τι θα γίνει μετά, Τζόνι? Τώρα, αν νομίζεις ότι θα κληρονομήσεις το Σέκερι ή ότι θα πάρεις πρίκα, είσαι γελασμένος. Έχω συζητήσει μαζί του αυτό το θέμα και ξέρω τι σκέφτεται. Μου ζητάς κάτι πολύ δύσκολο. Είμαι πολλά χρόνια με τη Λίζα. Ας αν το σκεφτώ λίγο. Είμαστε τόσες ώρες μαζί και δεν μιλάς καθόλου. Με το ζόρι σου βγάζω την κουβέντα από το στόμα. Νιώθω πολύ κουρασμένος. Όλες αυτές τις ημέρες στη φυλακή κοντά τρελαθώ από την αγωνία μου. Τα δευτερόλεπτα περνούσαν σαν αιώνες. Σήμερα το πρωί ξύπνησα από τις 5 και περίμενα. Μόλις βγήκα, είχα την αίσθηση πως θα πετάξω τόσο όμορφα, τόσο ανάλαφρα ένιωθα. Σιγά σιγά όμως, μια κούραση έρχεται στο κορμί μου και στο μυαλό μου. Το μόνο που θα ήθελα να κοιμηθώ, Λίζα. Κοιμήσου. Όχι, δεν γίνεται. Γίνεται. Έχω δουλειά, πρέπει να βγω. Σήμερα, αγάπη μου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Νόμιζα ότι θα μείνουμε μαζί σήμερα. Έχεις δίκιο. Όμως μερικά πράγματα πρέπει να γίνουν. Έχει με εμπιστοσύνη. Εκεί στη φυλακή σκέφτηκα πολύ και πήρα ορισμένες αποφάσεις. Γιατί μου τα λες όλα αυτά?
Γιατί θέλω να σου δώσω να καταλάβεις πως ό,τι κάνω δεν το κάνω πια μόνο για μένα, αλλά και για σένα. Σου έχω ξαναπεί αυτό. Αλλά τώρα πια και για το παιδί που περιμένουμε. Θα γυρίσεις? Δεν ξέρω ακόμα. Κάνε μου ένα τηλεφώνημα, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να περιμένω μόνη μου όλη τη νύχτα. Εντάξει, θα σου τηλεφωνήσω. Έχει εμπληγούν στο σύνη. Γιατί μου το ξαναλες αυτό? Σε βλέπω και μου θυμίζεις καταστάσεις που έχουμε περάσει και θέλω να ξεχάσουμε μόνο μου. Όχι, δεν είναι αυτό, Τζόνι. Τότε τι είναι? Τίποτα. Κάτι έχεις, Λίζα. Περίμενα τόσο πολύ αυτή τη μέρα. Κάνε υπομονή. Θα διορθωθούν όλα σύντομα. Λίζα. Μη φύγεις. Κάτι ήθελες να μου πεις? Ναι. Είναι λίγο λεπτό το θέμα και πιστεύω πως θα το δεις με κατανόηση. Τι θέλεις? Την Άντζελα. Θέλω να την αφήσεις ήσυχη. Τι εννοείς να την αφήσω ήσυχη? Αυτό ακριβώς που λένε οι λέξεις. Να την αφήσεις ήσυχη. Έχεις το θράσο και μου μιλάς έτσι, δικηγόρε. Να φύγεις από το σπίτι μου. Αν φύγω με αυτόν τον τρόπο, σε μισή ώρα θα σου έχουν περάσει χειροπέδες. Πώς θα γίνει αυτό? Έχω μαγνητοφωνήσει όλες τις συνομιλίες μας. Από την πρώτη μέρα που ήρθα στο γραφείο σου. Ήξερα πως κάποια στιγμή μπορεί να στρεφείς εναντίον μου και πήρα τα μέτρα μου. Δεν είσαι ο μόνος έξυπνος σε αυτόν τον πλανήτη. Όταν μου την έφερες με τη δώρα, στη φύλαξα. Χτες το βράδυ την έφερα έξω από το σπίτι της Άντζελας και σε είδε. Καταλαβαίνεις πως το πήρα. Έχει λυσάξει μαζί σου. Είναι και ηλικία στη μέση. Φαντάζομαι ότι οι μαγνητοτενίες είναι ασφαλισμένες και αν σου συμβεί κανένα κακό, κάποιος δικηγόρος θα τις πάει στον εισαγγελέα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Μάλιστα. Τι ζητάς? Σου είπα, να αφήσεις την Άντζελα ήσυχη. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Έχεις τίποτα μαζί της? Όχι. Τη χρειάζομαι απλώς δίπλα μου. Με εκβιάζεις, το καταλαβαίνεις? Ναι. Και πού ξέρω ότι αν συμφωνήσω σήμερα μαζί σου, αύριο δεν θα μου ζητήσεις κάτι άλλο? Είναι ασυγχώρητο λάθος να στριμώχνεις τη γάτα στη γωνία. Ελπίζω να το θυμάσαι αυτό. Φαντάζομαι ότι είναι περιττό να σου προτείνω χρήματα για τις κασέτες, ε? Ούτε να το σκέφτεσαι. Αυτές είναι η ασφαλεία μου. Έκανες μάτι, δικηγόρε. Πρέπει να παραδεχτώ ότι την πάτησα. Σε υποτίμησα.